Να πάμε στην περιοχή εκεί, ακριβώς στην Παχιά Αμμό, καθώς έχουμε και μια ξεχωριστή δράση για την υποδοχή της καρέτα-καρέτα. Είδατε πως αν θες να ασχοληθείς με ξεχωριστά θέματα, να ξεφύγουμε και λίγο από μια καθημερινότητα που ναι μεν μας απασχολεί, ναι μεν την καταγράφουμε, αλλά εντάξει, είναι και λίγο κουραστική ορισμένες φορές, ειδικά τώρα μπαίνουμε στο καλοκαίρι και αυτό το έχει καταλάβει η Κρήτη σήμερα, η ομάδα της εκπομπής, και γι' αυτό το λόγο ξεκινάμε κάπως διαφορετικά. Μιας και αναφέρθηκα σε μια επικαιρότητα και σε μια δημοσιογραφική καθημερινότητα, να πω ότι στο δεύτερο μέρος αναμένεται να παρουσιάσουμε και μια ακτινογραφία, ξεφεύγω τώρα λίγο, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ψήφους σε επίπεδο Ηρακλείου αναλυτικά, υποψήφοι, εκλεγμένοι που έχασαν δυνάμεις, που αυξήθηκε η δυναμική τους, ποιες περιοχές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εκλογή τους, στο δεύτερο μέρος όμως. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Τζαμαριδάκη, την κυρία Μαλίκα Τζαμαριδάκη, πρόεδρο Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού. Τι κάνετε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Καλά εσείς? Είμαστε μια χαρά. Τι ετοιμάζετε εκεί για την καρέτα-καρέτα? Για πείτε μας λίγο. Λοιπόν, τώρα και 28 χρόνια έρχονται οι καρέτα-καρέτα να αφήσουν τα αυγά τους. Και έχουμε ετοιμάσει σήμερα τη τοποθεσία της σελόνες. Είναι 7 σελόνες, 7 φωλιές σε αυτή την παραλία. Ναι, και μαρκάραμε ώστε οι άνθρωποι να μην τοποθετούν τα πράγματα τους, τις πετσέτες, τις ομπρέλα, τις καρέκλες. Προφυλάσσετε λοιπόν αυτές τις φωλιές. Πόσες φωλιές μας είπατε εκεί στην περιοχή? 7 φωλιές. 7, μιλάμε για δεκάδες τώρα, για εκατοντάδες αυγά. Μάλιστα, το Λάκιστον είναι, ξέρω εγώ, 150 σελονάκια που πάνε στη θάλασσα, φεύγουν από αυτή τη θάλασσα, την παραλία, κάθε χρόνο. Πόσα χρόνια παρατηρείτε αυτό το φαινόμενο? Εγώ προσωπικά που είμαι λουόμενο και έχω μια επιχείρηση στην παραλία, 28 χρόνια το παρατηρώ αυτό το φαινόμενο. 28 χρόνια. Που σημαίνει, κυρία Τζαμαριδάκη, ότι οι συνθήκες είναι ιδανικές για να προσεγγίζει κάθε χρόνο η χελώνα την περιοχή σας, που σημαίνει κατ' επέκταση ότι και οι εθελοντές κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι, αλλά και οι λουόμενοι έχουν αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης. Και όταν αναφέρουμε στην κρισιμότητα της κατάστασης, αναφέρουμε στην μείωση του πληθυσμού των χελωνών καρέτα-καρέτα. Οπότε τα πηγαίνετε περίφημα. Μάλιστα, αυτό. Είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι με το περιβάλλον. Η μητέρα φύση είναι η μεγαλύτερη μας φίλη και θέλουμε να το προστατεύουμε. Αυτό που ήθελα να πω, αυτή την παραλία δεν έχει καταγράφει ως κανονική οτοκία. Ναι, οτοκία. Και είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε από το Σύλλογο να καταγράφει ως κανονική οτοκία. Μάλιστα. Μας ακούν και οι εθελοντές εκεί του Αρχέλωνα πραγματικά να σπεύσουν, να μιλήσετε, να σας γνωρίσουν, να ανταλλάξετε απόψεις και να προστατευτεί και επίσημα αυτή η περιοχή. Τι να πω, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Εδώ είμαστε, κυρία Τζαμαριδάκη, προκειμένου να τα ξαναπούμε και πάλι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.